Χ. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί μας, ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης. Είναι ο αρμόδιος για τα θέματα περιβάλλοντος, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού. Κύριε Καρτάλη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μεγάλη ζημιά που έχει υποστεί το φυσικό μας περιβάλλον. 400.000 στρέμματα οι πρώτες εκτιμήσεις και ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Και το ερώτημα είναι, βλέποντας και την εικόνα στη Ρόδο, στην Αττική, στην Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές, είναι τι θα μείνει τελικά για να μπορέσουμε να συμβαδίσει η ανθρωπότητα με το μέλλον της. Κοιτάξτε, οι φωτιές που προέκυψαν φέτος στη χώρα ήταν πολύ περισσότερο επιθετικές και δύσκολα διαχειρίσιμες, επειδή προηγήθηκε αυτός ο πάρα πολύ έντονος καύσωνας σε διάρκεια και σε ένταση, γεγονός που αρχίζει και μας προβληματίζει ήδη άλλωστε, για το πώς οι διάφορες κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιοχή της Μεσογείου θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής σε ό,τι αφορά στις, μεταξύ των άλλων, και ζαστικές πυρκαγιές. Εμείς ξέραμε και ξέρουμε ότι όταν ξέρουμε ότι στην περιοχή της Μεσογείου έχουμε ήδη στοιχεία που λένε για την τελευταία 30 ετία ότι οι καύσωνες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και για την Ελλάδα, και τα στοιχεία και εκτιμήσεις που υπάρχουν για την επόμενη περίοδο, δηλαδή την επόμενη κλιματική περίοδο, τις επόμενες δηλαδή 2 δεκαετίες τουλάχιστον, είναι ότι οι καύσωνες θα είναι πιο συχνοί, θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο λοιπόν που δεν μπορεί να αγνοηθεί στο σχεδιασμό που κάνει μια χώρα για να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπίσει δηλαδή τις επιπτώσεις, και όχι μόνο στο θέμα της προστασίας του δασικού οικοσυστήματος, αλλά σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Δηλαδή, πώς πρέπει να πάρεις υπόψη σου αυτήν την παράμετρο για το θέμα της αγροτικής παραγωγής, πώς θα την πάρεις για το θέμα της λειτουργίας των πόλεων και της προστασίας της υγείας των πολιτών, της προστασίας του τουρισμού επίσης ή της ανάδειξης νέων υποδομών για τη στήριξη του τουρισμού, και φυσικά και στο θέμα της προστασίας φυσικά του φυσικού οικοσυστήματος και του δασικού οικοσυστήματος από τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται, με άλλα λόγια, ένας νέος σχεδιασμός. Δεν ισχυρίζουμε ότι ο σημερινός σχεδιασμός είναι λάθος. Αυτό που ισχυρίζουμε ότι ο σχεδιασμός χρειάζεται μια αναμόρφωση. Γιατί υπάρχουν νέες παράμετροι που είναι επιθετικές, αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα και μας δείχνουν πόσο έντονα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Ναι, ναι. Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Καρτάλη. Τι μας παίρνει να κάνουμε από εδώ και πέρα ως ανθρωπότητα? Δηλαδή, ας περιοριστούμε λιγάκι στο κομμάτι το δικό μας. Πάμε στην Αττική. Έχει καεί τεράστιο μέρος του δάσους. Τι μας παίρνει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε υποχρέωση, όταν λέμε εμείς, δεν εννοώ μόνο η Ελλάδα, γενικώς η διεθνής κοινότητα, πρώτον να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην πηγή του, στη βάση του, εκεί που προκαλείται από τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή διάφορων χημικών ενέσεων όπως το διοξείδιο του άνθρακα που προκύπτουν από τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Και δεν φταίνουν τα καλαμάκια που χρησιμοποιούμε στον καφέ, τέλος πάντων. Ελάτε. Ναι. Όχι, δεν φταίνουν τα καλαμάκια που χρησιμοποιούμε στον καφέ. Το ζήτημα και είναι ένα περιβαλλοντικό θέμα. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν καταναλώνουμε λιγνίτη, άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και τα λέω με τη σειρά, που προκαλούν το πρόβλημα, παράγονται αυτές οι χημικές ενώσεις, οι οποίες προκαλούν και την κλιματική αλλαγή. Άρα, η λύση του προβλήματος είναι σταδιακά να αλλάξουν τα ορυκτά καύσιμα, να μην χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα, να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, του πράσινου υδρογόνου, δηλαδή αυτά που παρέχουν πραγματικά καθαρή ενέργεια. Αυτή είναι η λύση που έχει υιοθετήσει το σύστημα των ΗΕ, αυτή είναι η λύση που έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές χώρες. Ναι. Και αυτό έχει έναν ορίζοντα μεγάλης προσπάθειας, τουλάχιστον 20 ετών, γιατί δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι, από τη μια μέρα στην άλλη να εξαφανιστούν τα ορυκτά καύσιμα πάνω στα οποία έχει βασίσει ο πλανήτης στην ανάπτυξή του για δεκαετίες, μη σας πούμε και παραπάνω. Αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Όσο όμως αυτό εξελίσσεται, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ειδικά σχέδια ανθεκτικότητας, όπως λέμε. Πώς μπορεί να ανθεκτική μια πόλη? Σωστά, σωστά. Για πείτε μας κάτι απλό, πρακτικό. Πάμε Αθήνα. Σας λέμε πάμε πάλι. Αθήνα. Κάει, και, λοιπόν, κάει και το περιαστικό. Πολύ ωραίο, πυκνό δάσος. Πολύ ωραίο δάσος. Δυνατό δάσος, ζωντανό δάσος. Το οποίο είχαμε στα δυτικά. Κάει και. Έχει καεί ανατολικά, έχει καεί το κομμάτι ανατολικά της Πάρνηθας. Η Πεντέλη προσπαθεί να μαζέψει τις πληγές, πώς να τις μαζέψει. Τι μπορούμε να κάνουμε?
Κοιτάξτε, αυτό που βάζετε είναι και το μεγάλο ζήτημα. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο λοιπόν ανθεκτικότητας. Δηλαδή πώς αντιδράς στις επιπτώσεις. Μέχρι να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα, αν τελικά λυθεί, και γιατί για να λυθεί πρέπει να ανταποκριθούν οι χώρες και κυρίως αυτές που προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο ερώτημά σας λοιπόν, η πρώτη άμεση απάντηση είναι περισσότερο πράσινο παντού. Εκεί που χάθηκε το πράσινο, αναπαράγεται το πράσινο. Αναδασώσεις, μαζικές, επίμονες, συστηματικές, ελέγξιμες αναδασώσεις. Αλλάζουμε τα φυτά, φεύγουμε από το ΠΕΦΚΟ, πάμε σε κάτι άλλο. Εγώ ειδικώς δεν είμαι σε αυτό, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι θα πρέπει κάπως να συναρτηθεί η αναδάσωση και με τα είδη που πρέπει να έχει μια περιοχή. Αλλά σωστά. Μου επιτρέψετε, σε αυτό είναι το προσωπικό. Ωραία, συνεχίζουμε. Ελάτε. Ναι, αυτή είναι μια πρώτη λύση, δηλαδή να αποκαταστήσει το πράσινο. Περιαστικά που λέτε πολύ σωστά, γιατί αυτό επηρεάζει και το μικροκλίμα της πόλης. Μετά πολύ πράσινο μες στην πόλη, όπου είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Πράσινα δώματα, δηλαδή στις οροφές των κτηρίων. Ταράτσες. Όσο περισσότερο πράσινο για να μπορέσει να εκδροσιστεί η πόλη και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επιθετικές θερμικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιοχή. Απομάκρυνση των πηγών θερμότητας από την πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερη χρήση των αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα είναι πηγή θερμότητας. Και επίσης η τεχνολογία μας λέει ότι υπάρχουν νέα υλικά τα οποία απορροφούν λιγότερο την ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή θερμαίνονται λιγότερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει τεχνολογία, έχει τρέξει τόσο πολύ, ναι. Χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία μέτρα αυτά συνθέτουν ένα μέσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ξαναλέω, αυτό το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι κάτι που λύνεται από τη μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει τέτοια λύση. Θα είχε βρεθεί αυτή η λύση και θα είχε εφαρμοστεί ήδη. Χρειάζεται ένα σχέδιο το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος, να είναι καλά σχεδιασμένο και να έχει υπομονή και επιμονή στον χρόνο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, μια και αναφέρατε τις πόλεις, έχει την ευθύνη να φτιάξει τα σχέδια ανθεκτικότητας της κάθε πόλης χωριστά. Μάλιστα. Και εγώ θα έλεγα ότι οι πολίτες, μάλιστα, γιατί πολλές φορές λέμε τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες, μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα, να πιέσουν, να ευαισθητοποιηθούν, να συμβάλλουν με μικρές ενέργειες. Έχουν μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που έρχονται οι δημοτικές εκλογές να ζητήσουν από τους υποψήφιους δημάρχους να τους παρουσιάσουν τα σχέδια που κάνουν την πόλη τους ανθεκτική στο νέο κλιματικό πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, μόλις σβήσουν οι φωτιές, μόλις τελειώσουν όλα αυτά, να ανοίξουμε το διάλογο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι στο χέρι μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει χάσει το παιχνίδι η ανθρωπότητα. Δεν το έχουμε χάσει εμείς ως πολίτες. Εγώ μαζί σας είμαι ως επιστήμονες. Πιστεύω ότι έχει δυσκολέψει η προσπάθεια για να αλλά δεν το έχουμε πρόβλημα, χάσει. Δεν έχει χαθεί η προσπάθεια. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στοίχημα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Εξαιρετική αυτή η κουβέντα.